ιδιαίτερα νεκτάρια. Η εκκλησία της Άρτης είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Και κάθε χρόνο, αυτή τη μέρα, τιμάται με μεγάλη λαμπρότητα η χάρη της. Η εικόνα γνωρίζουμε ότι έχει έρθει από τη Μικρά Ασία. Ναι, θα μας αφηγηθείτε την ιστορία αυτή. Ναι. Καλώς ήρθατε στη Νέα Φυσιά, ή αλλιώς στη Σάρτη. Εμείς οι Αφισιανοί προτιμούμε το Νέα Φυσιά, γιατί έχουμε εκτός από την Παναγία όλα τα κοιμήλια και όλη την παράδοση από εκεί. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων. Είναι το 15 Αύγουστος είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι γιορτή για όλη την χριστιανοσύνη, γιατί, για πολλούς λόγους. Γιατί σαν μητέρα σκεπάζει, σαν μητέρα μας γέννησε το Σωτήρα και Λυτρωτή Χριστό. Αλλά εμείς ένα λόγο παραπάνω, επειδή στην παλιά πατρίδα υπήρχε ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου, υπήρχαν δύο ναοί, ο ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο ναός της Αγίας Παρασκευής, και οι παππούδες μας, φεύγοντας από εκεί, προτίμησαν να πάρουν τα ιερά κοιμήλια όλα από τις εκκλησίες, παρά να πάρουν κάτι προσωπικό από τα σπίτια τους, και τα άφησαν εδώ και μας τα άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Αλλά από όλα τα κοιμήλια ξεχωρίζει η Παναγία Ηλεούσα, η θαυματουργή εικόνα, η οποία θαυματουργικώς ήρθε εδώ και τους έδειξε και τον τόπο στον οποίο να κατασταλάξουν εδώ και να το κάνουν τόπο τους. Ήταν ένας ξερότοπος ο οποίος με υδρότα και δάκρυ της ξενιτιάς και της προσφυγιάς τον έκαναν τόπο ευλογημένο και χρυσό. Και όλα αυτά οφείλονται στην Παναγία. Ο παππούς μου όταν έφυγε από την Μικρά Ασία ήταν 20 χρονών παλικάρι και θυμότανε καλά, Θεός χωρίς τον. Μας έλεγε ότι ενώ είχαν ξεκινήσει το καράβι να φύγουν όλοι, είχαν φορτωθεί τα κοιμήλια όλοι οι άνθρωποι, δεν μπορούσε να ξεκινήσει το καράβι. Καθίσαν και σκέφτηκαν τι γίνεται, γιατί δεν ξεκινάει το καράβι και αυτά, και θυμήθηκαν ότι ξέχασαν την Παναγία την Ελεούσα. Και έτσι γυρνώντας πίσω, πήρανε την εικόνα και ξεκίνησε το καράβι. 2 χρόνια περιπλανήθηκαν στην Ελλάδα και το παράπονο τους ήταν ότι ήταν όχι επειδή τους έλεγαν οι Τούρκοι γιαούριδες, αλλά επειδή τους έλεγαν οι Έλληνες τουρκόσποροι, συγγνώμη για την έκφραση. Mm. Ήταν μεγάλο παράπονο και δεν ήταν τα χρόνια διαφορετικά και δεν ήταν αποδεκτή. Μετά από 2 χρόνια κάποια επιτροπή ήρθε και είδε αυτόν εδώ τον τόπο, ο οποίος είναι αντίγραφο, πιστό αντίγραφο της Αφισιάς, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έψαχναν να βρουν έναν τόπο, ασχολούνταν με τα κρασιά και με την αλεία. Έναν τόπο που θα μπορούσαν να δουλέψουν. Και έτσι ήρθαν εδώ και έφεραν και όλα τα κοιμήλια. Στην αρχή δεν υπήρχε ναός, υπήρχε ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι που είχαν την Παναγία και χωρίς να υπάρχει καμπαναριό, κάθε βράδυ ακούγονταν ο ήχος της καμπάνας. Μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι ακουγόταν από το Άγιο Όρος και αυτά, αλλά ήταν Παναγία, το θαύμα της Παναγίας. Κάθε 15 Αύγουστο και στην απόδοση της εορτής, στα Νιάμερα, κάνανε αγιασμό μετά τη Θεία Λειτουργία, έπαιρναν στα πόδια τους την εικόνα και θαυματουργικώς κάποιοι έπεφταν, κάποιους τους έριχνε η εικόνα, γινότανε τόσο βαριά, έλεγαν, που δεν μπορούσαν. Αυτό το έζησα κι εγώ, γιατί κι εγώ σαν παιδάκι καθόμουν και έπαιρνα την εικόνα στα πόδια μου. Μέχρι ένα σημείο που ο προηγούμενος Μητροπολίτης σταμάτησε αυτό να γίνεται, αλλά εμείς δεν σταματήσαμε. Κάνουμε τον αγιασμό κάθε 15 Αύγουστο και στα 9 μέρα μετά τη Θεία Λειτουργία και λιτανεύουμε την θαυματουργή εικόνα. Είναι όχι το στολίδι του χωριού μας, αλλά είναι η προστάτηδα του τόπου μας, είναι η μάνα μας. Ό,τι θέλουμε, το παράπονό μας, εκεί θα το πούμε, τη χαρά μας, εκεί θα την πούμε. Είναι αυτό που λέμε, η μεγάλη αγκαλιά, η μάνα. Πέστε μου, οι γονείς σας τι λέγανε για αυτή την ημέρα?
Για αυτή τη μέρα τη γιορτάζανε και στην πατρίδα τους. Ήταν μια μέρα ξεχωριστή από την εικόνα, ήταν πολύ Άγια εικόνα και ό,τι την επικαλούσαν, το χαρίζανε η Παναγία. Και γι' αυτό τη φέρανε και εδώ πέρα. Και διδάσκανε και τα παιδιά και τα εγγόνια όλα για αυτή την εικόνα. Και πάντα είχαμε την εικόνα με θαύματα, αλλά κάπως, κάποτε καιρό, τα σταματήσανε οι γεροντάδες. Όταν λέτε θαύματα, πείτε μου κάτι που σας έχει τυπωθεί στη μνήμη. Κάποτε ήταν κάποιος άρρωστος πολύ και το γιάτρεψε. Κάποτε ήταν ένα παιδί πολύ χάλια και εκείνο το γιάτρεψε. Ό,τι αποκαλύσεις σε αυτή την εικόνα, σε το χαρίζει, αλλά να το θέλεις. Καλά, η μεγαλύτερη μέρα τουλάχιστον για μας, η μεγαλύτερη μέρα είναι. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου αφενός και αφετέρου είναι η πολιούχος του χωριού μας. Αυτή. Την εικόνα τη φέρανε η δική σας από την Αφισιά. Βέβαια, ναι. Τι γνωρίζετε γι' αυτό? Κοίταξε, εγώ γεννήθηκα εδώ, γνωρίζω δηλαδή ότι τη φέρανε, την προσκυνούσαμε, την φυλάξαμε από όλα τα κακά που την κυνηγήσαν, γιατί πατήσαν την εκκλησία για να την πάνε και την είχαμε σε σπίτι κλεισμένα όλα τα εικονίσματα κλειδωμένα και τότε φυλάγανε πολιτικοί φρουροί, φυλάγανε γύρω-γύρω το σπίτι που είχαμε μέσα τα εικονίσματα. Αυτά μόνο γνωρίζω δηλαδή πάνω στο ζήτημα της εικόνας και γενικά όλα τα εικονίσματα, γιατί τα πήραμε από την εκκλησία και τα κλειδώσαμε σε ένα σπίτι που ήταν μία γιαγιά της εκκλησίας, όπως είναι τώρα μία κοπέλα που έχουμε εδώ πέρα, έτσι ήταν, και τα φυλάγανε τα τέοι που λέγανε. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει καταρχήν ο 15 Αύγουστος για τους Αφισιανούς και τι θυμάστε και τι σας έχει τυπωθεί στη μνήμη από αυτά τα οποία λέγανε οι δικοί σας και για την περίοδο που ήταν στην Μικρά Ασία. Ναι, από τον πατέρα μου που θυμάμαι, στη Μικρά Ασία έκανε πολλά θαύματα η εικόνα. Αυτό το είχε βεβαιώσει ένας θεολόγος Κύπριος, που το Πατριαρχείο της Κωνσταντινοπόλεως ειδοποίησε, έστειλε έγγραφο στην Αθήνα, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ότι αυτό το χωριό ήρθε στην Ελλάδα και σε ποιο μέρος βρίσκεται, υπάρχει μία εικόνα θαυματουργή, ή αν υπάρχει, μη χαθεί. Ήρθε το 1960 ο θεολόγος εδώ, ο πατέρας μου ήταν επίτροπος, εκκλησιαστικός επίτροπος, και με τη συζήτηση που είχανε μαζί, είπε ότι έχω κι εγώ ένα γιο που υπηρετεί στην ΕΛΔΙΚ στην Κύπρο, και πήγα και τους βρήκα. Ήταν ο κονιάδος του δημοσιογράφος και εργαζόταν σε μία εφημερίδα και δασκάλα του, η γυναίκα του δασκάλα, και συζητούσαμε αυτό και το βεβαιώσανε. Μετά όταν χτιζόταν η εκκλησία εδώ, ο πατέρας μου πήρε τα εικονίσματα, τα έβαλε στο σπίτι το δικό μου που ήταν παλιό πρώτα εδώ, και την εικόνα, επειδή είναι θαυματουργή την εικόνα, μην την κλέψουνε, την πήραν στο πατρικό το σπίτι, την είχαν σε δωμάτιο, και η μάνα μου την άναβε το καντιλάκι. Εάν έσβηνε το καντιλάκι, την έβρισε την άλλη μέρα, έκανε η εικόνα, έφευγε από τη θέση της. Έπρεπε μέρα νύχτα να ανάβει το καντιλάκι.
Και ήταν εκεί συγγενείς μια μέρα και συζητούσαν και λέγανε για κάτι περιστατικά, για χαλά ο κόσμος, τα λοιπά, αυτά που συζητούσαν μεγάλοι. Και λέγε ο Σταύρος ο Αλμπάνης, λέει, μη φοβάσαι, λέει, ξαδρέφη, λέει, τη μάνα μου, αυτή τη γερόντισσα που έχουμε μέσα, λέει, αυτή θα μας φυλάξει. Εκείνη την ώρα χτύπησε 3 φορές η εικόνα, όπως χτυπάς μια βέργα στο πάτωμα. Σηκωθήκαν όλοι, πήγανε, είδανε. Αυτή ήταν στα θαύμα, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Τώρα, όταν κάνουμε αγιασμό, ατομικό αγιασμό όταν κάνουμε, πολλούς τους έριχνε κάτω, ατομικό αγιασμό, άλλος τους χτυπούσε, άλλος τους σταύρωνε, άλλος τους κουνούσε, κάπως έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσαμε εμείς, δηλαδή και ιερείς, να διακρίνουν ποιον τι χτυπάει. Ήταν οι γυναίκες, άνδρες της εκκλησίας που πηγαίνανε, τους χτυπούσε. Ήταν πάλι το ίδιο άνθρωποι της εκκλησίας, δεν τους πείραζε. Ήταν οι μη, δηλαδή, αυτό πάλι το ίδιο. Εκείνο που θυμάμαι που χτυπούσε με ονόματα, δηλαδή πολλούς, ήταν αυτούς που βρίζανε πολύ, δηλαδή τα θεία. Αυτούς τους χτυπούσαν και ορισμένοι λέγανε «εμένα θα με ρίξει η Παναγία». Και ερχότανε και καθότανε, αλλά με την Παναγία δεν μπορείς να τα βάλεις, ναι. Αν έρθει κανείς στη Σάρτη αυτή την ημέρα, συνειδητοποιείτε ότι αυτή τη συγκίνηση που έχετε εσείς την έχει όλος ο κόσμος ο οποίος έρχεται για να προσκυνήσει τη χάρη της. Μα είπαμε, η Παναγία είναι η μεγάλη μάνα. Το παιδάκι, αν θα χρειαστεί κάτι, αν θα πονέσει, αν θα χτυπήσει, στη μάνα του θα τρέξει. Και όλοι μας, άμα πάθουμε κάτι, μάνα μου θα φωνάξουμε. Πόσο μάλιστα αυτή τη μάνα, η οποία είδε να σταυρώνεται ο Υιός της για τη δική μας σωτηρία. Αυτή η μάνα που καθημερινά μας βλέπει να αμαρτάνουμε και εμένα συγχώραμε, Παναγία μου, πρέσβευε, Παναγία μου. Γίνεται πάλι η ιστορική μάνα και μας αγκαλιάζει και πρεσβεύει στον Υιό της για μας. Πατέρα Νεκτάρια, εσείς είστε γέννημα Θρέμα, Αφησιανός. Ναι. Και βέβαια μας είπατε κιόλας ότι από τα παιδικά σας χρόνια έχετε μνήμες. Βέβαια. Μέχρι που καταλήξατε ο ίδιος να υπηρετήσετε τον ιερό ναό του στον τόπο σας. Από αυτά που ευλογία. Θυμάστε, από τα θαύματα, είναι κάτι που σας έχει αφήσει έτσι έντονα στη μνήμη? Υπήρχε κάποιος, μάλιστα, και αυτός ήταν και ιεροψάλτης, ο οποίος δεν πολύ πίστευε. Έλεγε ότι δεν μπορεί ένα ξύλο κάποιων διαστάσεων, είναι 90 επί 60 η εικόνα της Παναγίας, να σας κάνει κουμάντο. Αυτά είναι θέατρα, λέει. Ναι. Και όταν ήρθε η ώρα και την πήρε, έπεσε κάτω και η εικόνα άλλαζε όψη, έτσι, μια θελημένη όψη, το πρόσωπο της Παναγίας, και αυτός μέχρι που βγήκαν αίματα, μέχρι να ζητήσει συγγνώμη. Φυσικά η Παναγία δεν είναι τιμωρός, αλλά ήθελε να δείξει ότι θαυματουργεί, γινόταν τα θαύματα. Καθόταν, επίσης είχα δει να κάθεται μάνα με κόρη, να βαστάνε και οι δυο την εικόνα και να φεύγει η εικόνα με δύναμη από το ένα το άτομο να πηγαίνει στο άλλο και να το ρίχνει κάτω. Τώρα αυτό, γιατί το έκανε η Παναγία, δεν ξέρουμε. Ήταν κάποιος ασθενής, ήταν κάποιος αυτό, δεν μπορούμε να κρίνουμε και να ξέρουμε για ποιο λόγο γινόταν όλα αυτά. Αλλά εγώ τα έζησα, τα θυμάμαι. Πατέρα, μητέρα, γνωρίζουμε που φιλοτεχνήθηκε η εικόνα. Υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό? Δεν υπάρχουν. Μαζί με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου, τον κύριο Ιωσήφ, κάνουμε έτσι μια προσπάθεια για να δούμε το ιστορικό της εικόνος. Έχει επάνω ότι έχει ένα στεφάνι επάνω, το 1875. Σίγουρα η εικόνα ήταν πριν από το 1875. We'll be right back.
Θυμάμαι όταν είμαστε μικροί, η δασκάλα μας από την καρδία Θεσσαλονίκης, Ζαφυρό Παπάζογλου λεγότανε, είμαστε μικροί, δεν είχε ρεύμα ακόμα η εκκλησία και μας έβαζε τριγύρω από την εικόνα κάτω και βλέπαμε που γινόταν ο αγιασμός. Μία γυναίκα, Ελένη Χριστοχοίδου, ήταν από εδώ να μείνει στην Αθήνα, ξέρανε δύο ορισμένους ανθρώπους ποιος που χτυπούσε η εικόνα. Το χτύπημα θα το πούμε, ο χτύπημα δηλαδή. Καθόμαστε τριγύρω και βλέπαμε. Όταν άρχισε ο αγιασμός, την έριξε την εικόνα αυτήν τη γυναίκα κάτω και λιποθυμούσε. Οι άλλες οι γυναίκες δεν κάνανε αέρα. Παραδόθηκε η γυναίκα από κάτω που ήταν η εικόνα επάνω στο πρόσωπό της. Και λέει ο παπάς, πάρτε την εικόνα. Ο Σταύρος ο Αλμπάνης, επίτροπος, και ο Αθανάσιος Χατζηγιάννης, η επιτροπή, δύο άνδρες, πιάνουν την εικόνα, τη σηκώσουν και δεν τη σηκώσαν, δεν μπορούσανε. Και λέει ο παπάς, αφήστε με, τελείωσε ο αγιασμός και μετά τη σηκώσανε. Ένα περιστατικό. Ένα άλλο περιστατικό, δηλαδή είναι πολλά άλλα από τα δύο αυτά τα κύρια, ήταν μια οικογένεια από εδώ, από την Αφυσιά, από τη Σάρτη, και μετακόμισε στην Έδεσα. Είχε τρεις κόρες. Ήρθε μια κόρη εδώ και να παραθερήσει μετά από τόσα χρόνια και ο γαμπρός από βραδύ συζητούσαν στα καφενεία ποιον πέρσι χτύπησε, ποιον έτσι γινότανε. Και αυτός βάζεται μπαταρίες, τα γνωστά δηλαδή, αυτά εμείς ούτε ρεύμα είχαμε ούτε τίποτε. Τον είπανε θα κάνουμε αύριο, αν δεν πιστεύεις κάνε αγιασμό. Κάθισε αυτός και η γυναίκα του και το κοριτσάκι. Και δεξιά, εγώ το έβλεπα, ήμουν τότε 15-16 χρονών, δεξιά αυτός, στη μέση η γυναίκα και το κοριτσάκι. Δίνει βάρος, πάντα, εγώ έχω κάνει δύο φορές αγιασμό. Δίνει τόσο βάρος που δεν μπορείς να την κρατήσεις, δηλαδή είναι στα γόνατά σου έτσι, της δίνει βάρος και σε ρίχνει κάτω. Τους ρίχνει κάτω, φεύγει η εικόνα, χωρίς να την πιάσουνε, μόνη της, πηγαίνει στα πόδια, ανεβαίνει απάνω, κάνει αυτό το πράγμα αριστερά και βγάζει το παιδί έξω και επανέρχεται πάνω. Επανέρχεται πάνω. Του σταύρωσε το αντρόινο και τελείωσε ο αγιασμός. Αυτός πάλι δεν πίστεψε. Πλήρωσε, δεν πίστεψε. Πάλι τα ίδια. Του λένε τώρα τα νιάμερα, κάνε ξανά. Λέει η γυναίκα μου, δεν ένιωσε, γι' αυτό λέει φοβήθηκα εγώ. Εμείς τώρα, ήταν μικρό το χωριό, έπεσε το σήμα όλοι ότι αυτός δεν πιστεύει και τρέχαμε να δούμε τι θα γίνει. Όταν κάθισε μόνος του, έδωσε βάρος η εικόνα, πολύ βάρος δηλαδή, και αυτός με συγχωρείς έσμπροχνε, αλλά τον έριξε κάτω, και μετά πήγε, σηκώνει, δίνανε τότε 10 δραχμές στον αγιασμό, αυτός δίνει 100, ναι. Και λέει, και γέννησε η γυναίκα και έκανε τρίδημα. Δεν είδαμε κανένα φανερό, δηλαδή, να όπως αφήνουν τα μπαστούνια αυτά, θαύματα. Θαύμα αυτό ήταν ζωντανό, δηλαδή όταν σε σταύρωνε χωρίς να την πιάνεις την εικόνα, σαν ζωντανή ήταν η εικόνα. Thank you.
Έχετε επισκεφθεί την περιοχή της? Ναι, Φυσιάς. Το 2011 πήγαμε προσκύνημα με 80 άτομα από εδώ και με τον Μητροπολίτη Πρικονήσου και πήραμε την άδεια του εκεί δημάρχου της Αφισιάς και λειτουργήσαμε στο μοναστήριο του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ήταν μεγάλη συγκίνηση, ενώ υπήρχε μια αναστάτωση όταν πήγαμε, μας άρεσε λίγο ο τόπος γιατί ήταν και Οκτώβριος. Μόλις τρώσαμε για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία εκεί στο μοναστήριο του Αγίου Γεωργίου, ως εκ θαύματος ο Άγιος Γεώργιος ηρέμησε τα πάντα. Εκεί κάποιοι την ώρα της Θείας Λειτουργίας στο Ευλογημένη Βασιλεία άκουσαν καμπάνα, να χτυπάει καμπάνα που δεν επιτρέπεται. Μας το είπαν ότι την ώρα που τελούσατε τη λειτουργία εμείς ακούσαμε καμπάνα. Ήταν μεγάλη η συγκίνηση γιατί τον Αγίου Γεώργη, εδώ το μοναστήρι που έχουμε τον Αγίου Γεώργη ήταν μετόχι της Μονής Ξηροποτάμου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στους Άγιους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, αλλά μόλις ήρθαν οι δικοί μας στη μην και μνήμη του εκεί μοναστηριού, το μετονόμασαν Αγίου Γεώργη. Το 2011 έπειτα πήγαμε στον Πατριάρχη και το 2012 πήγαμε πάλι μια ομάδα από εδώ και από τον Μαρμαρά, αρκετά άτομα, λειτουργήσαμε στον παλιό το Μαρμαρά και κάναμε κρουαζιέρα στην Αφισιά, όποιο ο Πατριάρχης ο οποίος δεν είχε πάει στην Αφισιά και από μακριά φαινόταν ότι ήταν η ακρογιαλιά ίδια με το δικό μας, ίδια με τη δικιά μας την... Άρα η επιλογή και της περιοχής έχει γίνει βάσει της εικόνας που αφήσαν πίσω, το που ζήσαμε. Ναι. Και θέλανε ξανά ένα τόπο ίδιο. Ένα ίδιο τόπο, έτσι. Έναν ίδιο τόπο, ναι. Ναι. Γιατί είπαμε, οι άνθρωποι δεν ξέρανε, εκτός από αλληλεία και από κρασιά δεν ξέρανε τίποτα άλλο να κάνουν και ζητούσαν κάτι τέτοιο, αλλά είναι και ο τόπος ίδιος. Και βέβαια με αυτό ασχοληθήκαν και εδώ. Σήμερα αυτό. Έχει αλλάξει η, ναι. Η Σάρτη. Έχουμε αλλάξει, αλλά ευτυχώς έχουμε κρατήσει σφιχτά στην καρδιά μας την παρακαταθήκη που μας άφησαν, την πίστη και την αγάπη στην Παναγία. Ευτυχώς. Ακόμη θέλω να πιστεύω ότι στο χέρι μας είναι και στις επόμενες γενιές να αφήσουμε αυτό που ήρθανε και έστησαν εδώ οι παππούδες μας. Το πανηγύρι εδώ κρατούσε 3 μέρες, μέρα νύχτα. Μεθούσανε, τρώγανε μπριζόλες, χορεύανε, κοιμότανε έξω στην άμμο. Και τρέχανε την άλλη μέρα, δηλαδή έρχονταν για πάλα χωριά, από Δέση και από την Ουρανοπόλη. Ήταν ξακουστή τότε, ας πούμε, η εικόνα. Τα χωριά. Και ερχότανε από όλα τα χωριά να δούνε. Και όταν γλεντούσαν όλη τη νύχτα, ερχόταν να δουν σαν τα βρωμαχία, δηλαδή να σπάσουν τα στασίδια, να δουν ποιο χτυπάει αυτό. Την εικόνα πώς θα την πιάσεις στα χέρια σου, όταν δεν νηστεύεις, δεν κάνεις. Και έτσι δεν το βγάλανε οι παπάδες, οι αρχιεπισκοποί, όπως στη Μηχανιών, αυτά τα σταματήσανε τους ατομικούς αγιασμούς. Δηλαδή που κάναμε τον αγιασμό το 15 Αύγουστο, άλλους τους χτυπούσε, άλλους τους έριχνε, όπως και εγώ, γιατί και εγώ έκανα και σε μένα. Έφυγε από πάνω μου, πέρασε, είχα δίπλα μου τον εγγονό μου, τον πρώτο να κάνουμε και είχαμε στα γόνατα την Παναγία. Και το δίνει μια σβροξιά η Παναγία, τον ρίχνει μακριά και έριξε εμένα κάτω. Ανέβαινε, κατέβαινε από το κεφάλι μου, στα πόδια από το κεφάλι, αυτά ξέρω για μένα. Ο εγγονός μου έφυγε στην άκρη. Άλλον το χτυπούσε, άλλον τον έριχνε.
Πώς αισθάνεστε αυτή την ημέρα? Πανήγυρη. Θεός. Τόσο καλή, τόσο Άγια, τόσο μάνα, τόσο πονεμένη. Τα νέα παιδιά, πώς βλέπουν σήμερα όλο αυτό το οποίο γίνεται κάθε 15 Αύγουστο? Θα τα δείτε το βράδυ. Θα δείτε, είναι πολύ συγκινητικό. Σήμερα, λόγω με τον κόσμο και αυτά, δεν θα μπορέσουμε εμείς να δούμε τι κόσμος θα έρχεται στο τέλος της ακολουθίας, αλλά είναι παρατηρημένο ότι σε όλες τις γιορτές της Παναγίας η νεολαία τρέχει. Αν δείτε τους χαιρετισμούς που μπορώ και παρακολουθώ, γιατί είναι τότε μόνο χωριανοί, τι γίνεται στους χαιρετισμούς και τι νεολαία έρχεται, τότε θα καταλάβουμε ότι η Παναγία σαν φιλόστοργη μητέρα μαζεύει τα παιδιά της και τα αγκαλιάζει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Και για την αφήγηση έτσι της ιστορίας, της εικόνας που ήρθε από την Αφισιά μέχρι την νέα πατρίδα, τη Σάρτη. Και βέβαια να χαρούμε και τον Εσπερινό απόψε, τον Μέγα Εσπερινό. Έτσι, να έχουμε με τη χάρη του Θεού, είναι η πρώτη χρονιά που μας επισκέφτεται ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας τον Εσπερινό. Είναι μεγάλη χαρά και ευλογία για να απαλύνουμε τον πόνο από τα πολλά δεινά που τελευταία έχει η πατρίδα μας και όλος ο κόσμος. Η πανήγυρη που γίνεται στη Σάρτη πραγματικά είναι από τις μεγαλύτερες πανήγυρες στο νομό Χαλκιδικής. Πλήθος κόσμος, όπως είπα, προστρέχει για να τιμήσει την Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου. Όντως έχει ιστορία η εικόνα η οποία ήρθε από τη Μικρά Ασία όλα αυτά τα χρόνια. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες την τιμούν ιδιαίτερα και γι' αυτό πραγματικά προστρέχουν με πάρα πολύ, έχει ιδιαίτερα πάρα πολύ κόσμο η Σάρτη, οι οποίοι έρχονται για να προσκυνήσουν την Παναγία, την κοίμηση της Θεοτόκου.